το ερώτημα με μια παλιά σας τοποθέτηση που είχατε πει ότι είστε κυβέρνηση ταξικής μεροληψίας θέλοντας να εξηγήσετε για ποιο λόγο κάνετε ένα ετεροβαρές οικονομικό πρόγραμμα υπέρ αυτού που τότε είχατε πει ανθρωπιστική κρίση που έπρεπε να αντιμετωπίσετε. Και έτσι τα τράβηξε όλα τα δεινά η μεσαία τάξη, η οποία ήρθε τώρα στις ευρωεκλογέ και απάντησε... Και σας εκδικήθηκε θα έλεγα. Λοιπόν θέλω να προσδιορίσετε πολύ συγκεκριμένα και σε επίπεδο Εισοδηματική κατάσταση, ποια είναι η μεσαία τάξη. Δηλαδή, με τι εισόδημα ετήσιο θεωρείτε εσεί μεσαία τάξη, σε όλε τι κοινωνικέ κατηγορίε που περιγράψατε πριν. Δεν είναι εύκολο αυτό και δεν Το είναι εύκολο, είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο αλλά αλλά να προσπαθήσουμε να κάνουμε, να κάνουμε μια, ναι. μια προσπάθεια. Πριν πω αυτό, να πω τι εννοώ ταξική μεροληψία. Ναι. Εννοώ ότι μια κυβέρνηση αριστεράς αριστερά πρέπει να έχει προτεραιότητε. Ναι. Και άρα, όταν ήμασταν στην κατάσταση που ήταν το 2015, ναι. Που ένα κόσμο μπορεί να το έχει ξεχάσει, αλλά ήταν δραματικέ οι συνθήκε τότε. Το θυμάστε, νομίζω, και πόσο αλληλεγγύη θα σου έδινε αυτό. Θέμα. Άρα έπρεπε να αρχίσει κάπου, με κάποιε προτεραιότητες. Εγώ καταλαβαίνω τα μεσαία στρώματα που θα τα ορίσουμε σε λίγο ε, που στεναχωρήθηκαν. Γιατί, παρόλο που η οικονομία πάει καλύτερο, παρόλο που οι εξαγωγέ πάνε καλύτερα, δεν το έχουν δει στην τσέπη του. Και είναι εντελώ λογικό, μου φαίνεται εμένα, ένα άνθρωπο που έχει 25-30 που είναι είτε μικροεπιχειρηματία, αυτό βγάζει, ή είναι αυτοαπασχολούμενο, αυτό δεν μπορεί να πει και να κοιτάξει τον Ευκλήδη και να πει μπράβο, σα τα σταθεροποιήσαμε. Γιατί αυτής, α αυτό το 25 με 35 χιλιάδε yeah. έχασε 5.000 το 12 με το 14 και με εμά κέρδισε 123. Αλλά ο άνθρωπο αυτό, η γυναίκα αυτή, τι θα μου πει. Θα μου λέει: Εμένα δεν με νοιάζει ότι το σταθεροποίησατε. Εγώ συγκρίνω τι έχω με τι ανάγκε μου. Και αυτό υπάρχει μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, όταν έκανε αυτοκριτική ο Πρωθυπουργό, αυτό είπε περίπου. Είπε ότι εμεί κατανοούμε ότι υπάρχουν μεσαία στρώματα που του έχουμε σταθεροποιήσει, αλλά σου λένε: Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ θέλω να έχω αυτή, αυτή, αυτή την ανάγκη και είμαι μακριά από αυτό. Άρα, χρειάζεται στοχευμένη πολιτική. Ε, για να μην πάμε ναι. στο από εδώ και πέρα. Είσαστε ε, πάνω από τέσσερα χρόνια στην εξουσία. Με ποιο τρόπο δεν καταφέρατε αυτό που λέτε εσείς ότι σταθεροποιήσατε να το δώσετε σε αυτή την κοινωνία ε, να το καταλάβει και στην καθημερινότητά της. Γιατί θα το κάνετε από εδώ και τώρα. Γιατί... Τι κάνετε δηλαδή. <Τι>... Εγώ γιατί σας έβαλα τη δήλωσή σας περί ταξικής μεροληψίας. Γιατί ενέχει μία εικόνα ότι αυτά τα στρώματα τα κοινωνικά δεν σας πολύ ενδιέφεραν. Και αυτό το εισπράξανε επίσης. Ακριβώς το έχετε, αντίθετο. Το έχετε φανταστεί α... ότι εκτός από τη μείωση εισοδημάτων των δυνατοτήτων επιβίωσης σε μια καθημερινότητα, εισπράξανε και μία από τη δικιά σας την πλευρά εικόνα και αίσθηση ότι δεν ήταν σε αυτούς τους οποίους θέλατε να στηρίξετε. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση προτεραιότητα Στο σας. ραντάρ μα. Ναι. Αυτό λέτε, Αυτό το έχετε α, δει, α, α, το έχετε α, 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 πράξη. Αν, αν, αυτό είναι αυτό που έχει πάρει ένας κόσμος των μεσαίων τάξεων, τότε έχουμε κάνει λάθος στην επικοινωνιακή μας πολιτική. Μόνο σε αυτό. Αυτοί. Όχι, όχι, όχι ο, ότι δεν καταλάβανε... Κοιτάξτε, η, 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 η μεσαία τάξη τώρα πια ενδιαφέρεται και για την ανισότητα. Δεν είναι η παλιά μεσαία τάξη. Εδώ η ανισότητα είναι ένα κοινωνικό ζήτημα παντού. Εμεί είχαμε κάποιου περιορισμού. Να σα θυμίσω ότι τα πρώτα τρία χρόνια ήμασταν σε ένα μνημόνιο που δεν ήταν η διοκτησία μα. Αλλά ναι. είχαμε εννιά μήνε που έχουμε βγει. Είχαν και οι προηγούμενοι μνημόνιοι. Ναι, και μειώσανε το εισόδημα των μεσαίων τάξεων 5.000 ευρώ και... κατά μεσόρος. Εσείς το κοιτάξετε στα μάτια και θα του πείτε ότι τους το ανεβάσατε το εισόδημα ή αυτό που λέμε, Πάρα δυνατότητα πολύ να λίγο. ανταποκριθούν Πάρα στην πολύ. καθημερινότητα. Μα... Από τη στιγμή που ανέβηκαν οι έμεση φόροι Μα... για παράδειγμα, Μα... ανέβηκε η φορολογία. Αυτό. Δυσκολεύονται. Άμα σου μιλήσετε έναν-έναν θα σα πούνε τι μα, είναι αυτό μα, που μιλά. Πώ το σε ανοιχτέ πόρτε. Ο ίδιο είπα ναι. ότι το τεστ για τι μεσαίε τάξει δεν είναι τι, έχουν, τι έχει γίνει στο παρελθόν, mm -hmm. αλλά η, η πραγματική του κατάσταση τώρα με τι ανάγκε όπω τι αισθάνονται. Μόνο μου το είπα αυτό. Mm -hmm. Η ταξική μεροληψία λέει όμω ότι πρέπει να βάλει mm -hmm. τα πράγματα σε μια σειρά. Έπρεπε να βγούμε από το μνημόνιο και όπω δεν μα έβγαλαν οι προηγούμενοι. Έπρεπε να μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία. Έπρεπε να έχουμε μια αξιοπιστία διεθνώ για να μπορούμε να συζητήσουμε για να μην μειωθούν οι συντάξει, για να μπορούμε να έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να προχωρήσουμε σε ελάφρυνση και των μεσαίων τάξεων. Έπρεπε να φτιαχτούν τα νοσοκομεία για να μπορούν. Φαντάζομαι στα νοσοκομεία δεν πηγαίνουν μόνο οι υπερθεροποιημένοι και οι άνεργοι και οι κοινωνικά αποκλεισμένοι. Σε όλα αυτά για... ξέρετε ότι υπάρχει αντίλογο βέβαια. Και υπάρχει όλα... ο και ο αντίλογο και το προηγούμενων, οι οποίοι έλεγαν α, περίπου ένα ίδιο αφήγημα σε ό,τι αφορούσε τα μνημονιακά μέτρα. Ναι, αλλά εγώ θα ρωτήσω τον κόσμο να σκεφτεί πάρα πολύ ε, πάρα πολύ αν προτιμάνε τον Ανδρέα Ξανθό Υπουργό Οικονομικών ή τον Άνδωνη Γεωργιάδη και ποιο έχει την πραγματική έννοια. Υπουργό Υγεία, λε. Υγεία, συγγνώμη. Υπουργό είστε εσείς. <laughs> Ναι, ναι, ναι. Το... <laughs> προσπαθώ να το ξεχάσω. Αυτό θα μου το εξηγήσετε <laughs> μετά, γιατί δεν <που> θα το <laughs> ξεχάσετε. Άρα, ποιον προτιμάνε για να είναι Υπουργό Εργασία, και οι Υπουργοί Εργασία μαζί με τη Θεάνο Φωτίου και την Έφια Κτσόγλ, αυτέ οι δύο κοπέλες που ξεσκιστήκανε για να μπορέσουν να φέρουν και, και υποειδώματα και ένα κοινωνικό κράτος και εργασιακές σχέσει, ή τον κύριο Βρούτσι. Δηλαδή είναι πολύ σα... Δεν είναι θέμα μόνο. Τώρα θα βάλετε ένα θέμα επιλογή στην κυρία Χτσόγλου ή τον κύριο Βρούτσι, έχει δεν, και άλλα χαρακτηριστικά. Όχι, δεν το έβαλα όμω αυτό. <laughs> έβαλα, έβαλα για τι ναι. κοινωνικέ ευαισθησίε τη και τη ναι. κυρία Σαρτιόγλου και τη κυρία Θεανό, και πρέπει ένα κόσμο να αποφασίσει η ίδια ευαισθησία είχαν για τα κοινωνικά ζητήματα ο κύριος Βρούτση ή στην υγεία ο κύριος Γεωργιάδη. Δεν το πιστεύω εγώ. Δεν ναι. το πιστεύω Α, ότι. Λένε τελείω διαφορετικά πράγματα οι ίδιοι, όπω ξέρετε, και αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον, όχι να σα το βάλω εγώ σε ερώτημα για του συναδέλφου σα υπουργού, αλλά να γίνουν τα debate μεταξύ του στην προεκλογική περίοδο για να πούνε ένα-ένα αυτά τα οποία έχουν ήδη αποφασίσει. Εγώ να έχω ακούσει μεγάλη κριτική για τα μεσαία στρώματα. Αλλά ότι έχουν καλυτερέψει τα πράγματα στα νοσοκομεία δεν έχω ακούσει. Ότι έχουν γίνει πάρα πολλές φιλότιμες ε, προσπάθειες. Ναι. Ότι τώρα έχουμε τη βοήθεια στο σπίτι με μόνιμες θέσεις εργασίας, το έχω ακούσει. Ότι ήταν καλό όπως ναι. ήταν πριν που ήταν ε, ε, εποχιακή ή μη μόνιμη, δεν το έχω ακούσει. Έχω καλά. ακούσει, δηλαδή, στο χώρο που είπαμε Έχετε τώρα. Έχω ακούσει σε διάφορα νοσοκομεία πώ πηγαίνουν οι άνθρωποι και δεν έχουν σεντόνια, α πούμε, και πάνε τα θεωρείτε σεντόνια. Θεωρείτε, δηλαδή, εσεί η δική σα εμπειρία από τα δημόσια θα είναι, ότι, είναι το ίδιο οι το οι 15 με το 19. Θα να σα πω ότι οι εμπειρίε πάρα πολλών συμπολιτών μα τώρα, από, όχι από όλα τα δημόσια νοσοκομεία και όχι σε κάθε περίπτωση, ε, είναι ε, μια. Πολύ δυσάρεστη εικόνα, όπως ήταν και προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι αυτό καλύτερη, το άσπρο-μαύρο είναι, είναι δεν κα, νομίζω είναι, ότι υπάρχει. Είναι καλύτερο, αλλά συγχρόνω είναι ακριβώς αυτό που είπαμε για τι ανάγκε. Όταν ε, εσύ ξοδεύει πολύ περισσότερο... Ε, ως ποσοστό του ΑΕΠ για την υγεία και την παιδεία, δεν θα είναι τόσο καλή η παιδεία και η υγεία. Η κατεύθυνση έχει σχέση. Να μείνουμε, έχει τώρα, να μείνουμε τώρα στη μεσαία τάξη και ε. αν θα φέρετε πακέτο μέτρων, έτσι όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών. Έχουμε ήδη φέρει ένα πακέτο που έχουμε ανακοινώσει τώρα, το 2020. -20. Από δούμε... προεκλογικά, δηλαδή, όχι, για το όχι, μετά τι εκλογέ. Όχι, όχι, όχι. Για Κοιτάξτε, το μετά τι εκλογέ. Εσεί αρχίσατε με το, το πρώτο ερώτημά σα για την έκθεση στην Κομισιόν που λέει ότι Και είπατε, είναι... ότι, ότι, και είπατε ότι ό,τι λέει δεν. Ο, λέω δεν ότι έχουμε, αλλά δεν έχουμε περισσότερο χώρο. Χω, ε, χω, ε, χώρο. Άρα δεν θα έρθουν άλλα μέτρα μέχρι το τέλος της χρονιάς όπου θα δούμε, όπως και προηγούμενες χρονιές, αν υπάρχει υπερ, υπέρβαση. Okay. Εγώ το πιστεύω θα υπάρχει και άλλα θα okay. μπορούν να υπάρχουν άλλα μέτρα. Okay. Οπότε αυτές οι πληροφορίες οι οποίες καταγράφονται τις τελευταίες μέρες, ότι θα φέρετε ένα πακέτο ε, μέτρων, όχι για να τα ψηφίσετε τώρα... Αλλά για αυτά που θα κάνετε, αν είστε κυβέρνηση, αν κερδίσετε τι εκλογέ. Για τα μέτρα το 2020, λέτε το 2020. Δεν, 20 -20 δεν υπάρχει. Σα λέω ότι. Μάλιστα και ο κύριο Χαρίτση προανήγγειλε ένα σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεσαία τάξη. Γι' αυτό ρωτάω. Α, ναι. ποιο είναι αυτό το Α, σχέδιο. Μα... σχέδιο Τελικά. Το σχέδιο όμω για τη μεσαία Να. τάξη δεν είναι. Όταν έχουμε δηλαδή ο κύριο Χαρίτση μαζί και τον κύριο ε, Τραγασάκη, δηλαδή ο κύριο Χαρίτση πριν Να. φύγει για το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει κάνει ένα έναν τρόπο η αδειοδότηση των επιχειρήσεων και έχουμε 40.000 επιχειρήσει που έχουν, αδειωθεί, έχουν την άδεια με το καινούριο σύστημα. Αυτό δεν βοηθάει τα mm -hmm. μεσαία στρώματα. Όταν τα ΕΣΠΑ πηγαίνουν περισσότερο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λιγότερο σε μεγάλα έργα, δεν Άλυτα. το βοηθάει. Ναι, μια, δεν στάτη... υπάρχει κάτι καινούριο, εντάξει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί υπάρχει μια έτσι, φημολογία και πληροφορία ότι θα υπάρξουν καινούριες... Α το πω παροχέ τώρα για το μετά. Εμεί ε, και, και, και καταγρα... δουλεύουμε με ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα, ναι. μια τεκμηρίωση. Από το 17 το καλοκαίρι, που ίσω ήταν η χειρότερη μα στιγμή, που γίναν τα μέτρα αντίμετρα, φτιάξαμε ένα σχέδιο το οποίο το ακολουθούμε. Και σιγά σιγά αυτή η ταξική μεροληψία διευρύνεται ναι. για να πάρει και μέρο των μεσαίων στρωμάτων που όντω ζοριστήκανε. Αλλά ήταν και αντικειμενικέ οι συνθήκες. Να σα το ρωτήσω και αν μπορείτε, το προσδιορίζουμε. Μπορείτε να μου δώσετε το εύρο ε, από το υψηλότερο στο χαμηλότερο επίπεδο εισοδήματο μια οικογένεια. Με δύο παιδιά. Α, με δύο παιδιά που θεωρείται ότι είναι μεσαίο εισόδημα, μεσαία τάξη. Γιατί αν θα καλά... φάσμα θα σας δώσω, έτσι, δεν θα, ναι. θα, 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 θα μπορώ να σας δώσω αριθμό. Να σας έλεγα από 25.000 μέχρι 40-45.000. Ε, με ζευγάρι με, με δύο παιδιά λέω. Ναι, σε αιτήσια βάση εισοδήματα. Ναι. Ε, Αλλά... Γιατί νόμιζα κι εγώ και πολλοί άλλοι ότι αυτοί που υπερφορολογήθηκαν είχαν και χαμηλότερα εισοδήματα από το 40 Μέχρι το 25%. Πήγαινε και κάτω από το 20%. Ναι. Α, μα, ε, κοιτάξτε, ε, από τη φορολογία των τριών μνημονίων, κα, τα, τα καλά νέα ο για μα πολιτικά, είναι το 87% το και έκανε η Νέα δημοκρατία, δημοκρατία και ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Τα 13% το κάναμε εμεί. Αλλά το 13% είναι 13%. Δεν είναι τίποτα. Άγεται, άρα και έχουμε κι εμείς μια πόληση. ευθύνη. Για να, αλλά να μην ξεχάσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία το 2009 άφησε την κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου με 12,5% έλλειμμα. 12 έλλειμμα. Πώ θα διορθωνόταν αυτό, εντάξει, να. ο κύριο. Ε, ε, λέγανε με, ότι μπορεί να ήταν και 15%. Να. Εγώ σας λέω ότι ήταν 12,5% το μικρότερο. Ε, αυτό. Ποια ευθύνη έχει για τα, αυτά τα μέτρα στη φορολογία η Νέα όπως, Δημοκρατία. Θα σας έλεγαν το ίδιο και οι προηγούμενε κυβερνήσει, όπω η κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου, Όχι. που τον αναφέρετε, για το τι παρέλαβε το 2009. 13% Έλλειμμα δεν έχει αφήσει καμία κυβέρνηση σε καμιά ο άλλη, ο άλλη κυβέρνηση. Αυτό παρέλαβε. Αυτό λέω. Αυτό που άφησε ο κύριος yeah. ε, ναι. τον κύριο Καραμαλή στον κύριο Παπανδρέου. 12,5. Αυτό λοιπόν ήταν. Και, και αυτό μα χρεοκόπησε και κάναμε τα τρίτα μνημόνια. Άρα, όταν συζητάμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τα μεσαία στρώματα, μήπω να θυμηθούμε γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Αυτή την κριτική. Στην κυβέρνηση Καραμανλή; γιατί δεν την κάνατε στην τετραετία σας και σας κατηγορούσε η αντιπολίτευση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής τώρα, ότι το αφήνετε στο απειρόβλητο αυτό το διάστημα. Όχι, δεν το αφήναμε στο απειρόβλητο. Εντάξει. δεν, δεν το αφήσαμε. είχατε την ίδια κριτική. Όσο... Δεν είπαμε ότι δεν και την ίδια Όχι, κριτική. σας εγώ θυμάμαι για το θέμα του πρώην ε... επικεφαλής του Ελστάτ, έλεγα... Και στο Eurogroup έλεγα και στη... που ήθελα να το ανεβάσει ότι ήταν μεγαλύτερο για να βοηθήσει mm -hmm. την κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου ότι ναι. εμάς δεν θα μπούμε τώρα αν φταίει περισσότερο το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί και οι δύο δυνάμεις ήταν στην κυβέρνηση για 35 χρόνια. Α, έχουν και οι δύο ευθύνες. Τώρα έχετε μπει κι εσεί στο χωρό των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν και αυτό είναι κάτι που ίσως ψυχολογικά πρέπει να το συνηθίσετε. Ε, θέλω να μου πείτε στις ευρωεκλογέ. κατεβήκατε για να το κλείσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο, μεσαία τάξη, κοινωνικές τάξεις, κατηγορίες κλπ, ε, με το σύνθημα με τους πολλούς ή με τις ελίτ. Για σας ποιες είναι οι ελίτ, γιατί... Μην είστε βέβαιο ότι όλοι οι συμπολίτε μα καταλαβαίνουν. Και εμένα, αν με ρωτήσετε να σα πω ποιε είναι οι ελίτ, θα σα πω μια δικιά μου εκδοχή. Συνήθω, εμεί λέγαμε η πνευματική ελίτ, μέχρι κάποτε. Εσεί για ποια ελίτ δυστυχώς, μιλάτε, δυστυχώς, ποια είναι αυτή η ελίτ. Αυτή η ελίτ ναι. παντού στην Ευρώπη και στην Αμερική όλο και περιορίζεται. Παλιά μπορούσε να πει κανένα ότι η ελίτ ήταν 20, η πάνω 20% του εισοδήματο. Για την πνευματική τώρα. Όχι. Για, ποια ο, για το, εισοδη, για το εισοδήματο. Παλιά ήταν το 20%. Ναι. Τώρα καρπώνονται με δεξιέ κυβερνήσει που υποτίθεται κάνουν φορολογικέ ελαφρύνσει για όλου και το κάνουν μόνο για του πολλούς πλούσιου ότι όλο το η αύξηση του εισοδήματο πάει στο πάνω 1%, πάνω 2%, πάνω 5% ναι. του πληθυσμού. Ναι, ναι. Άρα η ελίτ τώρα είναι πολύ exclusive, να το πω έτσι. Ναι, είναι, είναι, μικρό, έχει ένα, μικρή ένα λέσχη, περιορισμένο μικρή αριθμό. αριθμό. Μιλάτε για τους υπερβολικά πλούσιους, εκεί που είναι ο σορευμένος πλούτος. Αυτή είναι ελάχιστη όμως. Γιατί το κάνατε σύνθημα εσείς. Είναι Γιατί... πάρα πολύ λίγοι αυτοί. Είναι, όπως λέτε και εσείς μετριούνται σε δάχτυλα. Εγώ φταίω που το Μα ίδε... δεν είναι, ότι, ,τι είναι, λίγοι. Ότι, ότι είναι λίγοι σημαίνει ότι πρέπει κόμμα να παίρνουν το... ναι, ότι η 30, 40, 50 ανθρώπων ή 100. Ο, ο, όχι, όχι, ε, όχι, όχι. Πώς. Δηλαδή όταν πώς. στην Αμερική το, το 1974 το πάνω, 0, 0 το πάνω 1% είχε... Το ίδιο πλούτο με το κάτω 90% και τώρα έχουν παραπάνω οι πλούσιοι. Είναι το, το ίδιο. Καλά, επειδή, δεν, επειδή μιλάμε εδώ για την Ελλάδα, ναι, δεν υπάρχει κάποιο κόμμα. Εννοείται ότι η αντιπολίτευση η αντιπαραβάλλεται το δικό σα πολιτικό στίγμα με τη Νέα Δημοκρατία, όταν λέτε ε, ε, εμεί με του πολλού ή με τι ελίτε. Εννοείται θα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ελ... σήμερα είναι με αυτή την κάστα των 40-50% ανθρώπων. Όχι οι ίδιοι σαν άνθρωποι, σαν πολιτικέ. Οι πολιτικές, πολιτικές που, α, που, αυτό που προωθούν είναι για περιορισμένο ε, μερίδα του πληθυσμού. Για 100 ανθρώπους. Ε, όχι 100, 100. Ε, πάντε, ε, το, το, το 5% <χεισήν> 100 της Ελλάδας δεν είναι 100 ναι. άνθρωποι, είναι αρκετοί χιλιάδες. Ναι. Είστε σαφεί σε ό,τι αφορά τη θέση σας. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έχει γίνει όμως, όπως λέτε, επειδή πήγατε και στο παρελθόν. Ε, ξέρετε, το ξέρετε πριν από μένα, ότι ο κύριος Ρέγκλινγκ, ο επικεφαλής του ESM, είχε πει από το πρώτο εξάμεινο της δικιάς σας διακυβέρνησης ότι είχατε χρεώσει τη χώρα με 100 δις, νομίζω, ναι, με 100 δις ευρώ. Ε, αυτό ήταν το κόστος όταν στη θέση σας ήταν ο κύριος Βαρουφάκης. Και μάλιστα εδώ, στο εσωτερικό της χώρας, ε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει ότι με αυτά τα δεδομένα, με αυτά τα data... Χρειάζεται κάποια στιγμή και ειδικό δικαστήριο. Θέλω να μου πείτε γιατί έχετε ήδη πει ότι δεν έφταιγε ο Γιάννης Βαρουφάκη, Είχατε πει και κάτι ωραίο τότε. Και ο Φραγκίσκος τη Ασίζης να ήταν και ο Κοσμάς ο ετολός στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να γίνει άλλη διαχείριση. Αυτό είχατε πει. Δεν έφταιγε ο κύριο Βαρουφάκη. Θα βάλουμε τα πράγματα γιατί εδώ η ερώτηση. Και όταν σας... λέμε Βαρουφάκη, εννοούμε κυβέρνηση. Ναι, ναι βεβαίω εννοούμε κυβέρνηση. Προποθέτεται ότι έχει δίκιο ο κύριο Γεωργιάδη και ο κύριο Στουρνάρα και ο κύριο Ρέγκλινγκ. Έχουν απολύτω λάθο. Όχι. Όχι. Να κόστη... σα μεταφέρω αυτά που έχουν δίκιο. Ακριβώ. Ναι, yeah. Άρα πρέπει πριν συζητήσω αν φταίει ο Βαρουφάκη, φταίει ο Φραγκίσκο, <laughs> να δούμε τι, 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 γιατί τι πράγμα φταίει. Την Ελλάδα θα καταλήξουμε να φταίει ο Φραγκίσκο Ασίζεις, λοιπόν, δεν υπάρχει ναι, καμία έτσι. αμφιβολία. Λοιπόν, ναι. άνα, εγώ αμφισβητώ ε, η μεθοδολογία που βγαίνει αυτό το 80, αλλά είναι πολύ τεχνικό ζήτημα αυτό που μου ρωτάτε. Ναι, δεν θα, δε θα μπείτε στο απολύτως ναι. τεχνικό. Θα μου πείτε ότι είναι η γνώμη σας είναι Είναι το μόνο σίγουρο, κυρία Στάγια, γιατί αυτό είναι σύγκριση προβλέψεων. Το μόνο σίγουρο είναι. Που ναι. είναι σαν αριθμού και δεν μπορεί να το ε, αρνηθεί κανένα, Είναι ότι το 2010 με το 2015 ναι. χάσαμε 60 εκατομμύρια και χάσαμε 24% του ΑΕΠ. Αν είναι να γίνει ειδικό δικαστήριο πρέπει να γίνει γι' αυτό. Τα άλλα είναι συγκρίσεις και υποθέσεις ναι. και προβλέψεις. Το ναι, μόνο ναι. σίγουρο είναι ότι δύο κόμματα... Για, που κυβερνούσαν για 35 χρόνια, μας φέρανε στη χρεοκοπία και χάσαμε με αριθμούς, όχι με προβλέψεις, με πραγματικούς αριθμούς mm -hmm. τι ήταν το ΑΕΠ το 2010, τι ήταν το ΑΕΠ το 2015. Ενώ λέτε 15. ότι η εκτίμηση Α, που έκανε ο κύριος εκτί... Ρέγκλινγκ είναι εκτίμηση για το καλάθι των αχρήστων, αυτό όχι, λέτε. χειρότερα από αυτό. Αν το έκανε φοιτητή μου, αν ήταν φοιτητή μου θα τον έκοβα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο που ο άνθρωπος επικεφαλής σε ευρωπαϊκό θεσμό λέει τέτοιες ανοησίες. Δηλαδή πραγματικά ε, ε, με στεναχωρεί ω πανεπιστημιακό πια. Mm -hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αντιπαράθεση με τέτοιους αριθμούς. Θε, ε, δηλαδή είναι ένας από αυτούς που σήμερα ο Πρωθυπουργό είπε ότι είναι η ακραία κύκλη των Βρυξελών. Έχα, το, δεν ξέρω άμα είναι ακραία yeah. ποιον εννοούσε ο Πρωθυπουργό, αλλά είναι ένας άνθρωπος που Άντως... ε, ε, σε μια. Ε, μεθοδολογία για να βγάλει ένα ε, αριθμό για να χτυπήσει την κυβέρνηση mm. που δεν αξίζει ούτε να το συζητάμε κατά την άποψη. Ε, είχατε πει όμως ότι δεν έφταιγε ο Γιάννης Βαρουφάκης, έτσι δεν είναι. Εγώ έχω Γιατί την άποψη... Γιατί αν δεν άποψη... έφταιγε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ε, τότε τι έφταιγε. Κοιτάξτε, έφταιγε... Και φτάσαμε στα μισά του 2015, με τα γνωστά, όπου εσείς... Με ένα δημοψήφισμα, γυρίσατε τελείως την πολιτική σας και υπηρετήσατε και εσεί. Πολλά πράγματα ένα αυτά θα τα, θα τα εξετάσουμε. Η δική μου θέση ναι. είναι συλλογικά, αποφασίζει μια κυβέρνηση. Δηλαδή, αν είμαστε εμεί σε δύο σε μια κυβέρνηση, δεν θα πω ότι εγώ έκανα όλα τα καλά και ό,τι έφταιγε, φταίγατε εσεί. Δεν το θεωρώ τίμιο αυτό. Μαζί mm -hmm. αποφασίζουμε και νομίζω έτσι πρέπει να είναι όλε οι κυβερνήσει. Δεν μπορεί κάποιο να. Τέρνει όλα τα καλά και όλα τα κακά είναι οι άλλοι. Ξέρετε ότι ο κύριο Βαρουφάκη έχει δηλώσει τελευταία ότι η ψήφος του στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια χαμένη ψήφο, Το ξέρετε αυτό, ε? Ναι, ναι, ναι. Θα λέγατε το ίδιο για το κόμμα το δικό του. Όχι. Γιατί εγώ δεν ε, πιστεύω σε αυτή την ε, ε, άποψη. Πιστεύω όμως, και δεν είναι το ίδιο, ότι ο κίνδυνο να πάμε πίσω είναι πραγματικός κίνδυνος. Mm -hmm. Να πάμε πίσω στην υγεία στην παιδεία, στις εργασιακές σχέσεις, στην αξιοπρέπεια της εργασίας, είναι ένα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Και ο κόσμος που δεν μας ψήφισε πρέπει να το ζυγίσει πάρα πολύ αυτό. Άλθα, λοιπόν, να δώσουμε το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.